Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα κάνει αυστηρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν καλύτερα για μια χώρα να είναι εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη η πορεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρόνια, οι δεκαετίε που πέρασαν, επιβεβαίωνουν τη θέση του ΚΚΕ που είχε από την αρχή ότι αυτή η Ένωση είναι ένωση αντιδραστική, είναι ένωση μεγάλων μονοπωλιακών συμφερόντων, δεν είναι ένωση για τα συμφέροντα των λαών, των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, των νέων και των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένωση τέτοιων συμφερόντων, των λόμπι, του κεφαλαίου, και των ιδιαίτερων συμφερόντων βεβαίω μέσα σε σχέσεις ανισοτιμίας που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη και μεγάλων αντιθέσεων και ανταγωνισμών τους οποίους βλέπουμε να οξύνονται. Ενοποίηση οικονομική, κοινωνική, πολιτική δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε τώρα υπάρχει, ούτε στο μέλλον θα υπάρξει σε μια τέτοια Ευρώπη των μονοπωλίων. Γιατί εκεί είναι το κάθε, ο κάθε επιχειρηματίας για τον άλλον ανταγωνιστής για τα δικά του κέρδη για τα δικά του συμφέροντα το κάθε κράτος μέλος ιδιαίτερα οι πιο αναπτυγμένες χώρες οι πιο ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες επιβάλλουν αυτό που θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, που σημαίνει συνεχείς αντιλαϊκές οδηγίες, αντιλαϊκές αποφάσεις, πράγματα που τα συναντάμε μετά στα Εθνικά Κοινοβούλια, εδώ συγκεκριμένα, και οι κυβερνήσεις ως πιστοί υπηρέτε και συνδιαμορφωτές αυτής της πολιτικής, τα περνάνε μετά και ζημιώνονται οι λαοί, ζημιώνεται ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν Είτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την καπιταλιστική, είτε έξω από την καπιταλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια καπιταλιστική Ελλάδα, είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. Το ζήτημα είναι να είμαστε σε μια Ευρώπη ενωμένη των λαών, που σημαίνει ότι την διακυβέρνηση, την εξουσία θα έχουν οι λαοί πραγματικά και όχι στα λόγια όπως λένε όλα τα κόμματα τα πολιτικά σήμερα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη αλλά ο λαός θα είναι στην εξουσία στα πλαίσια μιας ενωμένης Ευρώπης των λαών που θα είναι αλληλεγγύη το σύνθημά τη, θα είναι εξάλληψη ανισοτιμιών θα είναι κοινή πορεία ειρηνική χωρίς συμμετοχή σε πολέμους σε όλα αυτά τα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και βλέπουμε να οξύνονται. Αν υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο έπαβε να υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή υπήρχε δυνατότητα ένα κράτο να φύγει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βλέπατε σαν μια θετική ή σαν μια αρνητική εξέλιξη. Μα μπορεί να υπάρξει ισότιμη συνεργασία κρατών όλη τη Ευρώπη όταν βεβαίω αλλάξουν οι συσχετισμοί. Γιατί τη συζήτηση. Ε, κύριε Παπαγιοργίου, ξέρετε την κάνουν εδώ στην Ελλάδα που κάνουμε εμεί τώρα, για παράδειγμα. Τι θα γίνει εκτό, τι θα γίνει εντό, Πώ θα αποτρέψουμε αντιλαϊκές πολιτικέ για να ζήσουν καλύτερα ο λαό μας εδώ ε, στη χώρα μα. Την κάνουν και στο Παρίσι, την κάνουν και στο Βερολίνο, την κάνουν και στη Ρώμη, την κάνουν και στη Μαδρίτη, σε όλε τι χώρε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση, λέει. Και οι ευρωεκλογέ είναι μια αφορμή, είναι μια ευκαιρία. Να δώσουν δηλαδή ένα γερό χτύπημα σε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ίδια αυτή την ένωση των πολέμων, των λόμπι, της διαφθοράς, των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, που βεβαίως γονατίζει όλους τους λαούς της Ευρώπης. Και να αναδείξουν δυνάμεις, γνήσιες εργατικές λαϊκές δυνάμεις που θα πάνε σε άλλη πορεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Λαών ή θα είναι σοσιαλιστική, για να σας το πω έτσι απλά, ή δεν θα πάψει να είναι αντιδραστική και να αντιδραστικοποιείται όλο και περισσότερο. Ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών, τι προτείνει το ΚΚΕ στους Έλληνες ψηφοφόρους. Να συμμετέχουν μαζικά και να δώσουν μήνυμα και κατά δίκης αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αντιδραστικής των αντιλαϊκών οδηγιών και κατευθύνσεων, να δώσουν μήνυμα σε όλη την Ευρώπη και στους λαούς επίσης μήνυμα ελπίδας ότι μπορεί με τον αγώνα τους να επιβάλλουν τη δύναμή τους και να είναι τελικά αυτοί οι νικητές και οι διαμορφωτές της ιστορίας της Ευρώπης και βεβαίως να δώσουν ταυτόχρονα και μήνυμα και στην ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, οι οποίοι έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί υλοποίησαν αυτές τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υλοποίησαν νομοθετώντας στο Εθνικό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα. Να ενισχυθεί αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, και ενίσχυση συμπόρευση με το ΚΚΕ. Γιατί ακριβώ είναι η δύναμη η οποία πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατή και μέσα εκεί που διαμορφώνονται και παίρνονται οι αποφάσεις, δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο, και μετά, φυσικά στο Εθνικό Κοινοβούλιο στις Εθνικές Εκλογές, αλλά και που αυτές οι αποφάσεις, οι αντιλαϊκές, ανατρέπονται στην πράξη, στους δρόμους του αγώνα, αλλάζοντας συσχετισμούς, ενισχύοντας το ΚΚΕ σε όλους τους τομείς της δράσης. Μιλήστε για προβλήματα που συζητούνται σε όλη την Ευρώπη, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλέψεις για άνοδο της ακροδεξιάς. Πώς το εξηγείτε αυτό? Κοιτάξτε, ναι, αυτή η ιστορία της ακροδεξιάς χρησιμοποιείται σαν μπαμπούλα για να κάθονται στο σβέρκο των λαών είτε οι δεξιοί, οι φιλελεύθεροι είναι ο είτε οι δεξιοί απ' την άλλη πάντα, της κεντροαριστεράς, οι σοσιαλδημοκράτες, που τους έχει γνωρίσει και η Ελλάδα, αυτέ τι κυβερνήσει, αυτά τα πολιτικά κόμματα, του έχει γνωρίσει και όλη η Ευρώπη. Και είναι συνυπεύθυνοι για όλα αυτά που συζητάμε ακριβώ τώρα και για αυτά που σα ανέφερα πριν. Για τα χαμηλά μεροκάματα, του χαμηλού μισθού, τι χαμηλέ συντάξει, τον εργασιακό βίο κόλαση για του εργαζόμενου με τι ελαστικέ σχέσει, τη 13 ώρη δουλειά, με συστήματα υγεία Ιδιωτικά είτε απαξίωση του δημόσιου τομέα χωρί νοσηλευτέ, χωρί γιατρού, χωρί υποδομέ, χωρί αντιπλημμυρικά, χωρί αντισυσμικά, χωρί αντιπυρικά έργα που, είναι σε, που πρέπει να είναι σε προτεραιότητα, με απελευθερωμένε και ιδιωτικοποιημένε τι μεταφορέ που οδηγούν σε τραγωδίε τύπου τεμπών, με παιδεία απαξιωμένη και υποχρηματοδοτούμενη για τη μόρφωση των παιδιών μα. Όλα αυτά είναι μερικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής και της πολιτικής των κυβερνήσεων, την οποία υλοποίησαν μαζί και οι δεξιοί, οι φιλελεύθεροι, και οι σοσιαλδημοκράτες και οι ακροδεξιοί. Τι διαφορετικό έκανε η κυρία Μελώνη η ακροδεξιά που τη βρή, βρήκαν σαν μπαμπούλα ή τι διαφορετικό κάνει ο Μακρόν για παράδειγμα στη Γαλλία που βγήκε με τις ψήφους όλων μετά στο δεύτερο γύρο για να μην βγει η Λεπέν. Δέστε τα κόμματα στην Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, ελληνική λύση του Βελόπουλου έχουν ψηφίσει όλοι τους από το 55% έως το 95% των αποφάσεων και των αντιδραστικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Η μόνη γνήσια δύναμη που μπορεί να αντιπαλέψει την ακροδεξιά, το φασισμό και όλα αυτά τα απολυφάδια της ιστορίας είναι μόνο το ΚΚΕ. Είναι οι κομμουνιστές, είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα, είναι όλοι αυτοί οι αγωνιστές που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα και διεκδικούν, ζητάνε και ανατέλουν μια νέα ελπίδα, μια αισιόδοξη νότα σε αυτή την κοινωνία της παρακμής, της απειλας και της διαφθοράς. Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τον πόλεμο στη Γάζα. Να σταματήσει να συμμετέχει στην επιχείρηση ασπίδε στην Ερυθρά Θάλασσα, στέλνοντα αξιωματικού και ναύτε των ενόπλων δυνάμεων έξω από τα σύνορά μα να σταματήσει να δίνει και να προσφέρει βάσεις αμερικάνικες νατοϊκές ορμητήρια εδώ στην περιοχή να σταματήσει να χρηματοδοτεί με εκατομμύρια επί εκατομμυρίων το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία και να σταματήσει να χρηματοδοτεί και να συνεργάζεται με οπλικά συστήματα και άλλα με το καθεστώς Νετανιαχού στο Ισραήλ που κάνει μια μεγάλη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού Ποια είναι η θέση του Κουκουέ για την λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Δεν πρόκειται για πράσινη πραγματική μετάβαση. Πρόκειται για κέρδη πράσινων μονοπωλιακών ομίλων και για καταστροφή του περιβάλλοντος επί της ουσίας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται κεντρικό σχέδιο και όχι άναρχα ο κάθε ιδιώτης επιχειρηματίας να πηγαίνει να στείνει το αιωλιοκό του πάρκο με τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά όπου θέλει καταστράφοντας δάση πολύτιμη αγροτική γη και καλλιέργειες, αλλά με ένα σχέδιο ελληνικά πάρκα εκεί που θα έπρεπε να γίνουν με έλεγχο αυστηρό. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Δεύτερον, να αναπτυχθούν άλλες ε, δυνατότητες πράσινης Όπω ε, όπως είναι για παράδειγμα ο υδροηλεκτρισμός, όπως είναι η γεωθερμία. Έχουμε πολλή γεωθερμία αξιοποιήσιμη για να υπάρξει ακριβώς η ενέργεια. Και όλα αυτά και βεβαίως η αξιοποίηση από εκεί και πέρα του Λιγνίτη με μέτρα προστασίας του, ε, του χώρου και της περιοχής και του περιβάλλοντος και από εκεί και πέρα ε, φτηνό ρεύμα για το λαό. Αυτό σημαίνει. Και αυτό πρέπει να είναι δημόσιο. Κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ.